Καλησπέρα φίλες και φίλοι, για άλλη μια Παρασκευή πάλι κοντά σας. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην εκπομπή φιλοξενούμενη την κυρία Μαρία Νεργρεπόντη Δελιβάνη, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθηγήτρια. Και η υπόθεση λιώνα στις τιμής, να τα λέμε και αυτά. Για μένα είναι, όπως έγραψα και στην ανακοίνωση, είναι διπλή χαρά, γιατί η κυρία Δελιβάνη ήταν καθηγήτριά μου στη μακροοικονομία και μου έμαθε κάποια πράγματα, γιατί ως γνωστόν, όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια πράγματα θα μάθεις. Έρχεται και από τη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν θα την εξοντώσω πολύ όπως συνηθίζω στους άλλους προσκεκλημένους. Καλώς σας δέχτηκα. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι καλεσμένη σε μία παλιά μου συνοδοφοιτήτρια. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό και αν θέλετε να με εξαντλήσετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσείς με εξαντλήσετε, μην δώσετε και τέσσερα τέλο. Θα πέρασα τώρα. Λοιπόν, θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη βέβαια, αλλά πιστεύω ότι τη συμμερίστε πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα. Την κυρία Δελιβάνη, ίσως την καλύτερη οικονομολόγο ή μέσα στους 5 καλύτερους που έχουμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Επειδή ζούμε πολύ κρίσιμες στιγμές και η παραπληροφόρηση είναι πολύ μεγάλη και τα βήματα ελεύθερης φωνής είναι λίγα, η εκπομπή είναι ένα βήμα ελεύθερης φωνής, την φώναξε για να μας εξηγήσει λίγο κάποια πράγματα. Ζήσαμε χτες τη συγκέντρωση των ευρώφιλων, ας το πούμε έτσι, στο Σύνταγμα. Προχθές ήταν το αντίθετο. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας τρόπον τεινά διχασμός πρωτοφανής, ας πούμε, για την Ελλάδα με βάση το νόμισμα. Και θέλω, κυρία Δελιβάνη, να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι το ευρώ, γιατί πολλοί συναλλασσόμαστε, δεν ξέρουμε τι είναι, και τι είναι το εθνικό νόμισμα. Θα προσπαθήσω να το κάνω, παρά το γεγονός ότι θέλω και εγώ να προσθέσω ότι είναι πραγματικά θλιβερό όταν βρισκόμαστε σε τόσο μα τόσο δύσκολη θέση να μαλώνουμε για το αν το ένα νόμισμα είναι καλύτερο από το άλλο και κυρίως να μην θέλουμε πολύ. Υπάρχουν τώρα βέβαια ανεβαίνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν αντιμετωπίζουν την δραχμή, αλλά μερικοί είναι τόσο φανατισμένοι ώστε δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό και δεν θέλουν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Και ακούγονται διάφορα πράγματα, ότι θα πέσει το εισόδημα των ατόμων κατά 70%, κατά 80%, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε να φάμε, θα ανεβαίνουμε στα δέντρα και θα τρώμε καρπούς από τα δέντρα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι η αλλαγή νομίσματος και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι από το ευρώ στη δραχμή, είναι υποθετική προς το παρόν κατάσταση, είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή ένας ευχάριστος περίπατος στο δάσος. Αλλά αυτό το οποίο λέω σε ό,τι γράφω και όταν με καλούν αυτά τα οποία λέω, είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ του πού βρισκόμαστε και πόσο χάλια και πόσο κόλαση είναι αυτή η κατάσταση στην οποία ζούμε, και όχι μόνο τώρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για 50 χρόνια, για 60 χρόνια ακόμη, δηλαδή οι απόγονοί μας δεν θα έχουν μοίρα στον ήλιο, και η άλλη περίπτωση που είναι η επιστροφή στη δραχμή, η οποία έχει ελπίδες και κυρίως η έκβασή της θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τις δικές μας προσπάθειες. Ενώ το άλλο είναι δεδομένο. Το άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, είμαστε υποτελείς. Και τώρα μπαίνω σε αυτό που μου ζήτησε η αγαπητή μου πρώην φοιτήτρια. Τι είναι το ευρώ? Το ευρώ καταρχήν δεν είναι νόμισμα, δεν είναι ένα κανονικό νόμισμα. Είναι ένα νόμισμα το οποίο οι οικονομολόγοι λένε ουδέτερο, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει πληθωρισμό, δεν μπορεί να έχει ανώμαλες καταστάσεις, πρέπει να είναι πάντοτε σε μια κατάσταση ισορροπίας και γι' αυτό δεν μπορεί να ζήσει χωρίς λιτότητα. Αυτό, το σύμφωνο σταθερότητας που είναι από πίσω του,
είναι ακριβώς αυτό, είναι το δεκανίκι του. Το δεκανίκι του είναι το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή δεν μπορεί οι χώρες να έχουν πάνω από πληθωρισμό πάνω από 3%, πρέπει να μην έχουν ελλείμματα και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα γνωστά. Μία οικονομία όμως δεν είναι δυνατόν να ζήσει κατά αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατόν να είναι πάντοτε σταθερή και όταν θέλεις μία οικονομία να είναι πάντοτε σταθερή, πέφτει στην ύφεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ύφεση εδώ και πολλά χρόνια και κυρίως έχει μία υποαπασχόληση, μία ανεργία η οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί. Πηγαίνει χρόνος με τον χρόνο και δεν μπορούν να την αποτρέψουν αυτή την ανεργία. Τώρα, ως προς το νόμισμα αυτό, το νόμισμα αυτό δεν είναι δικό μας και δεν είναι καμιά χώρα η οποία αποτελεί τμήμα της Ευρωζώνης. Είναι ένα νόμισμα το οποίο μας δανείζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μας το δανείζει και μας το δανείζει πάντοτε ως σταγονόμετρο για να μην προκληθεί ύψωση τιμών. Αλλά η Ελλάδα όχι απλώς γενικά, αλλά τώρα μετά από αυτά τα οποία υπέστη και έχει καταστραφεί όλη η παραγωγική της βάση, ή για να μην υπερβάλλουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της παραγωγικής της βάσης, είναι μια χώρα τριμαγμένη, η οποία θα πρέπει να κάνει πραγματικά πολιτική ανάπτυξη για να μπορέσει ξανά να ξαναγίνει μια οικονομία κανονική. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ρευστότητα και όχι ρευστότητα με σταγονόμετρο, αλλά ρευστότητα η οποία να είναι άφθονη και η οποία, για να θυμίσω και στην παλιά μου φοιτήτρια τα μαθήματα τα οποία κάνουμε στη μακροοικονομία, πρέπει να πέφτει στην αγορά περισσότερο χρήμα από ότι υπάρχει αγαθά, από ότι υπάρχουν αγαθά σε αντίκρισμα και ακριβώς τα αγαθά σε κάθε περίοδο να ανεβαίνουν, δηλαδή η παραγωγή εννοώ, η παραγωγή να ανεβαίνει και να φτάνει στο σημείο των χρημάτων, των νομισμάτων, της δραχμής τέλος πάντων, του εθνικού νομίσματος. Κάθε φορά δηλαδή ρίχνουμε περισσότερο χρήμα στην αγορά, αυτό δημιουργεί κάποιες πληθωριστικές πιέσεις που πρέπει να είναι ελεγχόμενες φυσικά. Αυτό δίνει εντολή, δίνει φωτιά, αν θέλετε, στην παραγωγή και η παραγωγή απαντάει. Mm-hmm. Και ακριβώς αυξάνει το εθνικό εισόδημα και αυξάνει η απασχόληση και αυξάνουν τα εισοδήματα των κατοίκων αυτής της χώρας. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη. Δηλαδή η ανάπτυξη τώρα που λένε ότι θα μας δώσουν, δεν ξέρω, 3 δισεκατομμύρια ή 5 δισεκατομμύρια, αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με αυτά τα οποία έχει ανάγκη η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το νόμισμα, το ευρώ, θεωρείται ως πολύ μεγάλη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κατηγορηθεί από πρωτοκλασσάτους διεθνώς οικονομολόγους ότι ήταν ένα λάθος, ότι ήταν μια μεγαλομανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν προσπάθησε να κάνει τις βάσεις σωστά, αλλά βιάστηκε για να έχει αυτό το νόμισμα και άλλα τέτοια. Και οπωσδήποτε είναι πάρα πολλοί οικονομολόγοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας, σε όλη την Ευρωζώνη, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να εγκαταληφθεί αυτό το νόμισμα γιατί έχει βάλει την Ευρώπη στη γωνία. Αν θα κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης, η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθήσει την Αμερική, η οποία κάνει μία επεκτατική νομισματική πολιτική, τυπώνει δηλαδή νόμισμα, το οποίο δίνει ζωή στην οικονομία την Αμερικανική και ξεπερνάει τα προβλήματά της, τα οποία βέβαια τα ξεπερνάει τελείως γιατί έχει τεράστια τα προβλήματά της, αλλά πάντως έχει ρυθμούς ανάπτυξης ταχύτερους από εμάς και κυρίως έχει πολύ μικρότερη ανεργία από εμάς. Τώρα, να περάσουμε στην δραχμή.
θέλω να επαναλάβω ότι δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται με τρόπο επιπόλαιο, δεν είναι κάτι που μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα έχει προβλήματα, θα έχει προβλήματα, πρέπει να ετοιμαστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Και τι μπορούμε τώρα να περιμένουμε από αυτό, δηλαδή λένε πολλοί, μα δεν είναι λέει το νόμισμα, φυσικά δεν είναι το νόμισμα, το αν θα το πούμε το νέο νόμισμα, το εθνικό μας δραχμή, θα το πούμε οτιδήποτε άλλο, χελιδόνι, ό,τι θέλετε άλλο να το πούμε, θα είναι όμως εθνικό νόμισμα, δηλαδή το πρώτο που θα μπορεί να είναι, είναι ότι θα κάνουμε εμείς την οικονομική μας πολιτική, εμείς θα την καθορίζουμε. Αυτή η πολιτική την οποία εμείς υφιστάμεθα μέσω της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν, είναι μια πολιτική η οποία είναι 100% για πιο αναπτυγμένες χώρες. Η Ελλάδα δεν έπρεπε ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω τώρα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να πω ότι από τότε το είπα και το έχω γραμμένο ότι είναι πολύ πρόωρο για την Ελλάδα να μπει και στην Ευρωζώνη και αργότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη αργότερα. Γιατί υπάρχουν ολόκληρες βιβλιοθήκες οι οποίες εντελώς έχουν παραμεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη που ακριβώς αναλύουν τους τεραστίους κινδύνους χωρών οι οποίες μπαίνουν σε ενώσεις οι οποίες είναι με άλλες πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες. Γίνονται υποτελείς αυτών των ενώσεων, των χωρών, των πιο αναπτυγμένων και γίνονται ένα αντικείμενο απομίζησης του πλούτου, του τρόπου παραγωγής και δεν, να μην πάμε μακριά, η Ελλάδα ήταν σχεδόν αυτάρκη στη γεωργία. Τώρα κάνουμε εισαγωγές ακόμη και για τα κρεμμυδάκια. Γιατί μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής μας έχουν σχεδόν καταργήσει όλες τις παραδοσιακές μας παραγωγές. Δηλαδή, καλλιέργειες, για να μην πέσει η τιμή του λαδιού, των αμυγδάλων, των ελιών κτλ. Στην κοινή, στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα περιμένουμε μία οικονομική πολιτική, η οποία να είναι κατάλληλη για την Ελλάδα, για τις ιδιαιτερότητές της, για τις αδυναμίες της και στη συνέχεια, βεβαίως στη συνέχεια, εφόσον θα μπορούμε να κάνουμε και υποτίμηση του εξωτερικού μας νομίσματος, της δραχμής δηλαδή, που τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτό, μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα μας, όταν θα αρχίσουν να παράγονται πάλι, πιο ανταγωνιστικά στην διεθνή αγορά. Δηλαδή, να ρίχνουμε την εξωτερική αξία, να κάνουμε υποτίμηση και να μπορούν να ζητιούνται πιο εύκολα τα προϊόντα μας. Και θέλω ακόμη να πω ότι υπάρχει βέβαια αυτό το θέμα του ότι όταν θα μπούμε στην δραχμή, αν και όταν θα μπούμε, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ένα πληθωρισμό στο εσωτερικό, ο οποίος θα ρίχνει και την εξωτερική αξία της δραχμής. Αυτός ο πληθωρισμός, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία, η ανεργία αυτή είναι σύμμαχός μας σε αυτή την περίπτωση, γιατί, όπως είπε ο Κέινς και το έχει γράψει και το απέδειξε, σε μια τέτοια περίπτωση η επιπλέον ρευστότητα πηγαίνει σε απορρόφηση της ανεργίας και όχι επάνω στις τιμές. Όχι, καθόλου. Εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο το διαβόλο. Αλλά δεν είμαι καλή, δεν είμαι πολύ αυστηρή. Αλλά εντάξει, θα εκφράσω αυτά που ακούω και εγώ σε καθημερινή βάση για να μπορέσουμε να δούμε τι λέει και ο κόσμος που είναι αντίθετο στην όλη κατάσταση. Είναι αντίθετο, αλλά δεν βλέπουν αυτοί που είναι με την δραχμή τώρα, γιατί βλέπουν το αδιέξοδο, έτσι. Ναι, βλέπουν το αδιέξοδο, αλλά και πάλι το θεωρούν. Η άποψή μου είναι ότι σε ένα επίπεδο ρήξης, η οποία
δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι είναι. Οι άλλοι τους αποκαλούν χαοτικούς, οι άλλοι ευρωλάθμιους και τέτοια. Αλλά πώς θέλετε να είναι όταν επί 5 χρόνια όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα βασικά, παρουσιάζουν την δραχμή ως Αρμαγεδόν και αυτές οι εκφωνήτριες γουρλώνουν και τα μάτια τους, λες και βλέπουν κάποιο φάντασμα το οποίο έρχεται και λες, μα και δεν αναλύουν όμως το γιατί, δεν αναλύουν γιατί πρέπει τόσο να το φοβόμαστε αυτό. Να πω το εξής, είπατε για την υποτίμηση. Ναι. Εντάξει. Ο πολλής κόσμος το φοβάται αυτό. Σου λέει, εάν μπω εγώ στο εθνικό νόμισμα, όπως και το πούμε, δεν ξέρω εγώ τι γρόση, οτιδήποτε, θα υποτιμηθεί, σου λέει, τόσο πολύ που θα φτάσουμε στο επίπεδο το κατοχικό. Ναι. Δηλαδή θα βάζουμε τα χαρτονομίσματα σε ένα καροτζάκι για πάμε στο περίπτερο να πάρουμε μια σοκολάτα. Ναι, δεν θα είναι έτσι, δεν μπορώ να πω πόσο θα είναι, δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι εφόσον θα είναι κάπως ελεγχόμενο, εφόσον θα τεθούν οπωσδήποτε περιορισμοί στις εισαγωγές πολυτελών αγαθών, γιατί δεν θα έχουμε να πληρώσουμε να πούμε Mercedes και διάφορα άλλα πολυτελή αγαθά. Και το θέμα είναι ότι εάν αυτό πάει καλά, θα μου πείτε, βάζετε το εάν. Ναι, το βάζω το εάν. Γιατί εγώ στο Παρίσι είχα έναν καθηγητή ο οποίος ήταν καταπληκτικός, πολύ γνωστός, ο Περού είναι πλέον πεθαμένος πολλά χρόνια, ο οποίος θα πήγαινε για εξετάσεις και σε ρωτούσε και έλεγε, σε ρωτούσε είσαι βέβαιος, γι' αυτό είσαι βέβαιη, γι' αυτό. Και έλεγε βεβαίως, είμαι βέβαιη κύριε καθηγητά. Σε ξαναρωτούσε και σε ξαναρωτούσε και σε έκοβε. Σε έκοβε κατευθείαν. Διότι κανείς οικονομολόγος κάνοντας προβλέψεις δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το τι θα γίνει. Υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορεί. Αλλά εδώ και πάλι το επαναλαμβάνω, θα πρέπει να γίνει ένας πολύ σοβαρός, λεπτομερής προγραμματισμός για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε να πω κάτι, ότι θα κρατήσει αυτό, ας κάνω μια πρόβλεψη, 8 μήνες, 10 μήνες, θα έχουμε δυσκολίες. Από τη στιγμή που η χώρα θα αρχίσει να αναπτύσσεται, θα αρχίσει να έχει παραγωγή, θα αρχίσει να πηγαίνει στο καλύτερο και οι ρυθμοί της και τα μεγέθη της θα γίνουν θετικά, όχι πια αρνητικά. Η εξωτερική αξία ενός νομίσματος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατάσταση στο εσωτερικό, πόσο δηλαδή είναι κρατεή και είναι δυνατή η οικονομία στο εσωτερικό. Μόλις λοιπόν εμείς σταθούμε στα πόδια μας, θα γίνει και η εξωτερική αξία κανονική, δεν θα έχουμε βέβαια εξαιρετικά υψηλή, γιατί ποτέ η δραχμή δεν ήταν η εξωτερική της αξία εξαιρετικά υψηλή, θα είμαστε όμως μία οικονομία η οποία θα είναι αυτάρκης, η οποία θα είναι κυρίαρχη, η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της, η οποία θα μπορεί να κάνει με αυτά τα οποία βγαίνουν περισσότερη παραγωγή, δηλαδή θα μπορεί να κάνει κάποια αναδιανομή υπέρ των ασθενεστέρων, γιατί είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δεύτεροι, οι οποίοι έχουν την πιο άνηση κατανομή του εισοδήματος και έγινε βέβαια με αυτή την κατάσταση ακόμη πιο άνηση τώρα τελευταία. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εναντίον της οποιασδήποτε οικονομίας, το να έχεις δηλαδή τόσο μεγάλη ανισότητα. Οι ανισότητες υπάρχουν πάντοτε. Είναι μέσα στην οικονομία, είναι μέσα στην κοινωνία, είναι μέσα στη ζωή. Αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο τεράστιες, γιατί αυτό είναι πρόκληση και δημιουργεί άλλες καταστάσεις, οι οποίες είναι αντιδραστικές, οι οποίες είναι απελπισίες, οι οποίες είναι εναντίον της ανάπτυξης. Εγώ θα συνεχίσω το συνήγορο όμως. Γιατί θα πει κάποιος, μάλιστα, θέλετε την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, γιατί έχετε κάτι σας λεφτουδάκια έξω. Οπότε όταν θα γίνει η καταστροφή της χώρας, με τα ωραία σας σκληρό νόμισμα, το οποίο μπορεί να έχετε εσείς στο εξωτερικό, γιένα, δεν ξέρω, δολάρια, ευρώ, ό,τι θέλετε, μπορεί να έχετε, φράγκα, ελβετικά, να έρθετε εδώ και να αγοράσετε, ξέρω εγώ, όλη την Αθήνα με τα λεφτά σας. Αυτή η σκέψη είναι καταρχήν σωστή. Δηλαδή, αυτοί που έχουν χρήματα έξω,
σαφέστατα θα γίνουν πλουσιότεροι. Αλλά υπάρχουν οπωσδήποτε τρόποι αυτό να μειωθεί, να περιοριστεί. Και κυρίως αυτό θέλω να πω, ότι βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ρηχή αυτός ο λόγος της μη επιστροφής στη δραχμή. Δηλαδή, αν η δραχμή είναι ένα είδος σωτηρία μας αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι κάποιοι, και είναι πολύ βεβαίως και δεν είναι τώρα που έφυγα, δεν είναι από το 2007 ή από το 2000 ή από το 1950, αυτό είναι μια πάγια κατάσταση και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλες οι χώρες οι οποίες έχουν σε offshore παραδείσους ή στην Ελβετία ή ακόμα στο Λουξεμβούργο ή οπουδήποτε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι, δηλαδή είναι ένα γεγονός. Τώρα, για να μην γίνουν αυτοί πιο πλούσιοι, θα πρέπει η Ελλάδα, εάν καταλήξουμε ότι είναι μία λύση να πάμε στην δραχμή, λέμε δεν θα πάμε στην δραχμή για να μην γίνουν πλουσιότεροι. Το επιχείρημα το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ρηχό. Δηλαδή, δεν εξυπηρετεί κανέναν αυτό, δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Αυτό που θα εξυπηρετούσε θα ήταν κάτι άλλο. Να πιστούν αυτοί που έχουν τα χρήματά τους έξω, να τα φέρουν εδώ, να είναι πολύ πιο αξίες από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, να τα πάρουν σε επενδύσεις, να αυξηθεί η φορολογία επάνω σε αυτό και να πάει και σε χαμηλότερα εισοδήματα ένα τμήμα και να γίνει μια Ελλάδα. Δηλαδή αυτό δεν το θεωρώ σαν και το θεωρώ μάλιστα πάρα πολύ κουτό να λέγεται αυτό το πράγμα, ως κύριο λόγος για τον οποίο δεν πάμε στη δραχμή. Γιατί υπάρχουν τρόποι, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει αρκετή δύναμη μπορεί να περιορίσει αυτά τα κέρδη αυτών που έχουν τα χρήματα έξω. Και στο κάτω-κάτω και χωρίς να πάμε στη δραχμή, αυτοί οι οποίοι έχουν έξω τα χρήματά τους είναι ούτως ή άλλως πολύ πιο προνομιούχοι από αυτούς που δεν έχουν. Δηλαδή είναι μια κατάσταση. Και ούτως ή άλλως έχουν πέσει τιμές των ακινήτων, για παράδειγμα, γιατί ακούω λέει θα αγοράσουν πάρα σπίτια πολύ, και πάρα πολύ έχουν πέσει. Πάρα πολύ έχουν πέσει. Και τα ενίκια έχουν πέσει και όλα έχουν πέσει. Δηλαδή έχει γίνει υποτίμηση, αλλά αυτό που λένε εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή μέσα στο ευρώ έχουν πέσει οι αξίες, βέβαια έχουν αυξηθεί η φορολογία και τα λοιπά, που κάνει τη χώρα μη ελκυστική για επενδύσεις, δηλαδή και να θέλεις να αγοράσεις, δεν αγοράζει και κανένας δεν αγοράζει. Αλλά λέμε. Να κάνω μία ερώτηση δηλαδή τώρα. Θέλουμε ξένους επενδυτές. Ας πούμε ότι πάμε στην δραχμή. Αυτοί που θα έρθουν δεν θα έχουν τα ίδια προνόμια, δεν θα παίρνουν δηλαδή με τα χρήματα που έχουν τα ευρώ ή τα δολάρια φθηνά πράγματα για αυτούς. Γιατί πρέπει οι Έλληνες δηλαδή να είναι το μαύρο τέρας τέλος πάντων, που δεν πρέπει αυτοί να έρθουν και δεχόμαστε τους ξένους. Το ίδιο πράγμα θα είναι. Ναι. Να σας πω, πολλοί ανησυχούν, ειδικά επειδή έχουμε μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων στη χώρα. Πάλι για το θέμα του νομίσματος, γιατί σου λέει εντάξει, εγώ έχω τη σύνταξή μου τώρα. Αν μπούμε πάλι σε εθνικό νόμισμα, δεν θα έχει ούτε αυτή καμία αξία, ενώ τώρα δεν πειράζει και να μου την κόψουν, αλλά θα είμαι εκεί, θα παίρνω κάτι. Εκεί θα παίρνει 300, εκεί το έχουν πει, έτσι. Ναι, από το μνημόνιο 1 το έχουν πει. Το έχουν πει, όχι, το έχουν πει ανοιχτά, το είπαν, είστε μια βαλκανική χώρα, γιατί πρέπει να έχετε εσείς μεγαλύτερα εισοδήματα από τους άλλους, για ποιο λόγο. Θέλω λίγο να εξηγήσετε επίσης το τι σημαίνει ονομαστική και πραγματική αξία, γιατί δεν το έχουμε... Ονομαστικό και πραγματικό εισόδημα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν... Γιατί δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, ναι. Νομίζουν ότι αν πούμε ότι κάποιος παίρνει 1000 ευρώ μισθό, είναι πολύ ευτυχισμένος σε σχέση με αυτόν που παίρνει 100 ευρώ μισθό. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα τελευταία έχω γράψει ένα άρθρο μέσα στο ίντερνετ, στο οποίο λέω ότι η δική μας κυβέρνηση τώρα είπε όχι σε μείωση μισθών και συντάξεων, ναι σε αύξηση φόρων. Αυτό δεν είπε. Ναι. Λοιπόν, και λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο για τους μισθούς. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το είπατε βέβαια, το ή παίρνει σε 1000 ευρώ, ας πούμε είναι ο μισθός 1000 ευρώ και
λες ότι αυτά δεν θέλω να μου τα πειράξεις. Ή η σύνταξή σου είναι 1000 και λες αυτά δεν θα μου τα πειράξεις. Και η όποια κυβέρνηση σου λέει εγώ δεν τα πειράζω αυτά, εγώ τα σέβομαι αυτά, τα θεωρώ γερά. Ωραία. Αυτό είναι το ονομαστικό εισόδημα. Τι είναι το ονομαστικό εισόδημα? Είναι το σύνολο των νομισματικών μονάδων, δηλαδή του ευρώ τώρα αυτό, ή αργότερα του, ή πριν ή και μετά των δραχμών, που έχουμε στη διάθεσή μας από την εργασία μας ή από τη σύνταξή μας. Αυτό είναι το ονομαστικό εισόδημα. Τώρα, εάν οι φόροι που πρέπει να πληρώσουμε ανεβαίνουν, αλλά το ονομαστικό μας εισόδημα μένει σταθερό. Έτσι μένει. Εφόσον ανεβούν και ιδίως ανεβεί ο ΦΠΑ επάνω στα τρόφιμα, όπως είπαν, έτσι, δηλαδή και στα βασικά είδη διατροφής. Διακόπτω, διάβασα και τα μακαρόνια που είναι κατεξοχήν είδος διατροφής των φτωχών μαζών. 23%. Λοιπόν, και θέλω να πω τώρα ότι θα πληρώνουμε τα μακαρόνια κατά 23 επιπλέον της 100, οπότε τα πληρώνουμε τώρα. Και όχι μόνο τα μακαρόνια, όλα τα βασικά προϊόντα θα πληρώνουμε 23 ή 17, δεν ξέρω τώρα πόσο θα μείνει εκεί, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, έχουν όμως γίνει προτάσεις. Αυτό σημαίνει έναν έμεσο τρόπο μείωσης του εισοδήματός σας, του... της σύνταξης ή του μισθού. Και αυτό καταλήγει στο ότι είναι πλέον ο πραγματικός μισθός, που είναι τι. Ο πραγματικός μισθός είναι αυτό το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών που μπορεί κάποιος να αποκτήσει με τα 1000 που έχει ως ονομαστικό αυτό. Αυτό λοιπόν, ο πραγματικός μισθός θα μειωθεί. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε 1000, 1500 ή 10.000, όταν αυτά μειώνονται από άποψη του τι μπορούμε να αποκτήσουμε με αυτά. Γιατί αυτά δεν τα έχουμε για να τα ξοδεύουμε, τα έχουμε για να καλύπτουμε ορισμένες ανάγκες, οι οποίες θα καλυφθούν πολύ σε μικρότερο ποσοστό εφόσον αυξάνουν οι φόροι. Οι οποίοι εδώ θέλουν λίγο να σταθούν. Τι μέρες γενικά, έτσι με συγχωρείτε. Ναι, οι φόροι θα αυξηθούν, γιατί πολλοί με ρωτάνε λόγω έτσι της ενασχόλησης της δικιάς μου με το φορολογικό μου. Λένε δεν υπάρχει σταθερό φορολογικό πλαίσιο κτλ. Και τους απαντάω το εξής, ότι όσο αυξάνεται το χρέος, τόσο θα αλλάζει το φορολογικό πλαίσιο και θα μπαίνουν καινούργιοι φόροι σε μια ίσετη προσπάθεια να μειώσει το χρέος. Κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Οπότε εδώ τι γίνεται, γιατί πολλοί έτσι πιο μεγάλης ηλικίας, ας πούμε, μου το λένε, εντάξει, δεν μας έχουν κόψει τη σύνταξη και αυτά. Όχι, η σύνταξη θα πάει στα 300 ευρώ, όπως είπε και πριν. Σε βάθος χρόνου θα πάει εκεί. Και όχι σε μεγάλο βάθος χρόνου. Όχι σε βάθος χρόνου, θα πάει γρήγορα τα πράγματα. Εξελίσσονται δυστυχώς οι καταστάσεις πολύ γρήγορα. Και θα μειωθεί και η σύνταξη, αλλά και με την αύξηση της διαρκούς φορολογίας θα μειωθεί και ο πραγματικός μισθός, που είπατε, κυρία Δελιβάνη. Δηλαδή και ο ονομαστικός θα είναι χαμηλός και ο πραγματικός θα είναι χαμηλός. Και αυτή είναι η τραγωδία και είναι και, ας πούμε, η γενοκτονία για μένα. Υπάρχει γενοκτονία, το έχω γράψει και το έχω πει, είναι γενοκτονία αυτό το πράγμα. Έχουν 85.000 οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει για οικονομικούς προφανώς λόγους. Με συγχωρείτε, 85.000 εκτρώσεις έχουμε. 15.000 που αυτοκτόνησαν. Αυτό είναι κανονική γενοκτονία δηλαδή. Και όταν σου λένε τώρα οι εταίροι, και εγώ λέω οι εταίροι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν δέχομαι ότι είναι εταίροι, διότι όταν χρωστάς πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρώνεις, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι, αυτό είναι εδώ, είναι βάρβαρα μέσα και βάρβαροι τρόποι. Έπρεπε να μας αφήσουν, και ακριβώς γι' αυτό σκέφτηκα, και δεν είναι μόνο, το ξέρετε αυτό, για τη δραχμή, για να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη να πληρώνουμε τα χρέη μας, βέβαια σε κάποιο βάθος χρόνου, όχι αύριο και μεθαύριο, λίγο-λίγο πρέπει να γίνει αυτό για να επιβιώσουμε κιόλας. Θέλω να πω ότι εμείς ξεκινήσαμε με ένα χρέος πολύ χαμηλότερο από αυτό το οποίο έχουμε τώρα.
115 ή 120 ήταν το χρέος μας μέσα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόντα και τώρα είναι 180 το χρέος μας μέσα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Γιατί? Για δύο λόγους. Κάθε φορά που δανειζόμαστε για να πληρώσουμε τους στόχους, όχι για να ζήσουμε εμείς καλύτερα, εμείς δεν ζούμε καθόλου από αυτά τα χρήματα, τίποτε δεν κάνουμε από αυτά τα χρήματα. Αυτά πηγαίνουν, ούτε τα βλέπουμε, ούτε περνούν μέσα από την οικονομία. Κατευθείαν μας τα κάνουν λογιστικά τόσα σας δίνουμε και αυτά πηγαίνουν μετά κατευθείαν στους δανειστές. Λοιπόν, αυτά, κάθε νέο δάνειο προστίθεται στο παλιό, προστίθεται. Απ' την άλλη μεριά έχουμε χάσει από το εθνικό μας εισόδημα από το 2009 26% του εισοδήματος. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σε καμία χώρα σε περίοδο ειρήνης. Καμία χώρα δεν έχει χάσει 26% σε περίοδο ειρήνης. Λοιπόν, όταν το εθνικό εισόδημα κατέρχεται και το κύριο μέγεθος το οποίο μας ενδιαφέρει, δηλαδή το χρέος, ανεβαίνει, συνέχεια ανεβαίνει. Τώρα δηλαδή που θα μας δώσουν τα επιπλέον θα ανέβει, αυτά θα προσταθούν, έτσι. Το άλλο κατεβαίνει. Αν ανέβαινε το άλλο, ο τρόπος για να πληρώσεις ένα χρέος είναι ο ρυθμός του χρέους να μην... ο ρυθμός του χρέους να είναι χαμηλότερος από ότι είναι η αύξηση του εισοδήματος. Τότε είσαι κύριος. Τότε το πληρώνεις. Τότε δεν έχεις λόγο αυτοκτονιών. Τότε δεν έχεις λόγο να μην κρατάς τα παιδιά σου και να γίνονται εκτρός, γιατί δεν μπορεί πώς θα τα συντηρήσεις. Αλλά όταν γίνεται αυτό, και αυτό εδώ μας υποχρεώνει να το κάνουμε, και αυτό δεν μπορούμε να ελπίζουμε όσο θα μείνουμε στο ευρώ, ότι θα έχουμε κάποια ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη που είπα η προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν πόσο 0,6 και τα λοιπά, είναι αστεία πράγματα και εντελώς αντιστρέψιμα. Δηλαδή μπορεί μια στιγμή να έχεις 0,6 γιατί κάτι πήγε καλά, κυρίως ήταν ο τουρισμός, και αμέσως μετά να ξαναπέσει σε μείον, σε αρνητικό δηλαδή πρόσημο. Εμείς χρειαζόμαστε ταχύρυθμη ανάπτυξη. Δηλαδή, για να απορροφηθεί η ανεργία, θέλουμε, είπε πάλι ο παλιός μου φοιτητής ο Ρομπόλης, ο Σάββος ο Ρομπόλης, θέλουμε, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, 20 χρόνια με μία ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να είναι 3,5-4% σταθερά το χρόνο, για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή την τεράστια ανεργία. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα... 3,5% και 4% σταθερή ανάπτυξη για χρόνια, ποια χώρα το έχει? Ναι, η Κίνα βέβαια. Η Κίνα το έχει και εμείς θα έχουμε αρκετά μεγάλη ανάπτυξη, γιατί όταν μία χώρα έχει τόσο πέσει και τόσο... Δηλαδή, επειδή η βάση θα είναι πολύ χαμηλή, θα έχουμε πολύ γρήγορη ανάπτυξη, μπορεί όχι για 20 χρόνια, με 20 χρόνια θα έχουμε 2,5, θα έχουμε 2, κάτι τέτοιο, αλλά να πάρει μπρος το πράγμα κάπως, δηλαδή να αρχίσουμε να έχουμε κάποια ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη είμαστε χαμένοι, είμαστε εντελώς εξοφλημένοι, η χώρα ήδη έχει αρχίσει να είναι θεραπενής της υπόλοιπης Βόρειας Ευρώπης, κυρίως της Γερμανίας, όπου έχουν φύγει 150.000 νέοι στα τελευταία αυτά χρόνια, με πτυχία οι περισσότεροι, για να υπηρετήσουν εκτός Ελλάδας, τους οποίους η Ελλάδα μόρφωσε. Αυτά είναι γενοκτονία. Πολύ καλά είπε η παιδιά μου φοιτήτρια, πρόκειται περί γενοκτονίας. Έτσι είναι η γενοκτονία. Δεν είναι μόνο να σε σφάζουν με το μαχαίρι, είναι και να σε σφάζουν οικονομικά. Ναι. Βέβαια κάποιος θα πει, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη, ναι, ότι ωραία τα λέμε, αλλά θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει από το 2010. Βεβαίως. Μετά την υπογραφή του PSI, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε, μετά, γιατί έγινε ακριβώς το χρέος από ιδιωτικό, το οποίο ήταν πολύ εύκολο να παραγραφεί, πολύ ευκολότερο, τώρα έγινε δημόσιο και είναι πιο δύσκολο. Βεβαίως έχω κάνει νομικά, αλλά δεν είμαι συνταγματολόγος, ούτε νομικός που μπορώ να πω με βεβαιότητα ορισμένα πράγματα. Εδώ όμως φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολλά
επιχειρήματα για να γίνει αυτό το χρέος να παραγραφεί κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος του, γιατί έχουν γίνει πολλές παρατυπίες και στην υπογραφή του και στην εκτέλεσή του, δεν έχουν ληφθεί ή έχουν ληφθεί πράγματα που δεν έπρεπε να ληφθούν και οπωσδήποτε υπάρχουν προηγούμενα. Να πω και κάτι που είναι μάλλον φεδρό δηλαδή και κακό για μας, το γεγονός ότι οι Αργεντινοί, που δεν είναι καθόλου άσχημα, δεν την παρουσιάζουν σε κίνημα Αργεντινοί. Ξέρετε, η Αργεντινή είχε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι πριν από λίγο και έχει περιορίσει τη φτώχεια της, αν θυμάμαι καλά, κατά 40-50%. Βεβαίως την κυνηγούν ακόμη. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο, ναι, την κυνηγούν. Αλλά έχει, πού έχει στηριχθεί, ξέρετε, που έχει στηριχθεί μεταξύ των άλλων για να διώξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Στηρίχθηκε σε μία απόφαση του 1936 που έλαβε η Ελλάδα με τότε τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Mm-hmm. Ήτανε το χρέος, πάλι η ίδια κατάσταση, το χρέος ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να το πληρώσει η Ελλάδα και πήγε και το χρέος ήταν απέναντι σε μία βελγική τράπεζα η οποία ήταν κρατική. Λοιπόν, πήγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Κοινωνίας των Εθνών, τότε εκείνη την εποχή είχε γίνει, και είπε μέσω των δικηγόρων βέβαια ο Γιάννης Μεταξάς ότι για μένα το πρώτιστο είναι η επιβίωση του λαού και μετά θα πληρώσουμε το χρέος. Και αυτό έγινε δεκτό. Κέρδισε η Ελλάδα. Και σε αυτό στηρίχθηκε η Αργεντινή, σε αυτή την απόφαση, για να διώξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm. Λοιπόν, υπάρχουν προηγούμενα, υπάρχει επίσης μία σύμβαση, τα ξέρω γιατί τώρα τελευταία κοίταξα πώς θα μπορεί να γίνει μία, γενικά όχι μπαίνοντας σε λεπτομέρειες, διαγραφή και πτώχευση και υπάρχει και η σύμβαση της Βιέννης, η οποία δίνει ορισμένες προϋποθέσεις για να κάνεις πτώχευση ηθελημένη, δηλαδή στάση πληρωμής και πτώχευση, που είναι ότι πρέπει να υπάρχει πλάνη σε αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν και η πλάνη βγαίνει, διότι αν να θυμίσω ότι το 2009 που υπογράφτηκαν αυτά, το 2013 βγήκε ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και δήλωσε ότι έκαναν λάθος τους πολλαπλασιαστές στο πρόγραμμα το ελληνικό και ότι είναι τραγικό είπε αυτό το λάθος, διότι ενώ θέλαμε λέει μία ύφεση, η ύφεση πραγματικά ήταν 200% περισσότερο από αυτό που προβλέφθηκε. Αυτό είναι μία πλάνη. Μετά, αυτό είναι ο πρώτος όρος, πρέπει να αποδείξουμε πλάνη, αυτό που υπέγραψαν. Ο δεύτερος είναι ότι μας πίεσαν πάρα πολύ και έγιναν τρομεροί εκβιασμοί. Και το τρίτο είναι, τρία νομίζω είναι, ότι έγινε μία καταστροφή, ανθρωπιστική καταστροφή. Όλα αυτά υπάρχουν, μπορεί δηλαδή να υπάρχουν τρόποι. Και θέλω να πω επίσης, επειδή τα ξέρω επειδή έκανα χθες μία διάλεξη ειδικά γι' αυτό, 69 χώρες έχουν πτωχεύσει μεταξύ του 1800 και του 2012. 69 χώρες. Και η Ελλάδα έχει πτωχεύσει 5 φορές αυτό το διάστημα. Mm. Και οι ποινές δεν είναι τόσο μεγάλες, είναι πολύ λιγότερο μεγάλες από αυτές που ήταν 20 χρόνια πριν. Τώρα μπορεί να επανέλθουν στην αγορά και σε 3 χρόνια, στις αγορές δηλαδή, για να μπορούν να πάρουν δάνεια. Μερικώς βέβαια, μερικώς μπορούν να επανέλθουν και όλα είναι θέμα της κάθε χώρας, του πόσο στέκεται στα πόδια της, του πόσο έχει καλή συμπεριφορά μετά, του πόσο, δηλαδή δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Γι' αυτό εμείς μπορούμε και όπως είπατε δεν είπαμε ούτε το ότι έχουμε να ζητάμε τις επανορθώσεις από
πολεμικές επανορθώσεις από τη Γερμανία, κατοχής δηλαδή, τις οποίες γιατί να μην συζητήσουμε, δηλαδή θα μου πείτε, μετά από τόσα χρόνια που κανείς δεν κινήθηκε, τώρα ξυπνήσαμε γιατί είμαστε στο χείλος του δαμού και πρέπει να πληρώσουν κι αυτοί. Δεν μπορεί δηλαδή οι Γερμανοί να μας κινούν το χέρι και να μας ειρωνεύονται, όταν κι αυτοί χρωστάνε δηλαδή και χρωστάνε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να επαναρθωθούν με χρήματα, όσα χρήματα και να μας δώσουν. Γιατί εκεί υπήρχε πραγματικά μια κατάσταση, έκαιγαν ανθρώπους, ολόκληρα φωτιά μέσα σε φούρνους, κατέστρεφαν ολόκληρες περιοχές, δηλαδή ήταν κάτι άλλο πράγμα. Πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα στους δρόμους, δηλαδή ήταν εξόντωση. Αυτά πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ζητηθούν και να είναι, αν δεν τα πάρουμε, να είναι τουλάχιστον στη ζυγαριά του ότι εμείς δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε με αυτή την κατάσταση. Είναι και αυτά δηλαδή κάποια επιχειρήματα. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ ότι τουλάχιστον η αίσθηση δικιά μου, γιατί η συμφωνή δεν έχει κλείσει ακόμα, τουλάχιστον το μόνο που... Η πράγμα. Επειδή είμαστε σε στάδιο διαπραγμάτευση και τα λοιπά, απλώς σήμερα η μοναδική συμφωνία ήταν η υπογραφή για το ναυαγό με τους Ρώσους και τα λοιπά. Δεν μάθαμε ποσά ακόμα, πρέπει να μάθουμε και ποσά για να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πρόωρο. Αλλά η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι ουσιαστικά η οικονομική πολιτική μέχρι στιγμής είναι ότι δανειζόμαστε συνέχεια και διατηρούμε την κοινωνία σαν στην εντατική. Ναι. Είμαστε ένας ασθενής στην εντατική, που συνέχεια πάμε και του αλλάζουμε λίγο τον όρο. Ναι. Αλλά και ο ασθενής στην εντατική, όταν είναι πολύ καιρό, παθαίνει νοσοκομιακές λοιμώσεις και μετά πεθαίνει. Βεβαίως, εντάξει. Άρα γιατί να υπάρχει, λέω, η συνεχής αυτή παράταση της εντατικής. Γι' αυτό λέω, κοιτάξτε, εάν μείνουμε εδώ, βέβαια μπορεί να μας κάνουν ελάφρυνση του χρέους. Μπορεί να μας κάνουν ένα κούρεμα που να μην είναι αυτό κούρεμα όπως το κάναμε το 2012, αλλά να είναι πραγματικό κούρεμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται εντελώς αρνητική αυτή και μάλιστα όχι μόνο είναι αρνητική, αλλά δεν έχουν κατατοπίσει σωστά τον κόσμο τους και ο κόσμος νομίζει ότι δίνουν χρήματα για να ζουν οι Έλληνες πολυτελώς. Λοιπόν, και η Σλοβακία είναι μια χώρα η οποία αρνήθηκε να συνδράμει σε αυτά τα οποία... Αυτό και εγώ έχω γράψει τώρα τελευταία ότι καλά έκανε η Σλοβακία, διότι δεν είναι πρόκειτο να βοηθήσει τους Έλληνες με αυτά, βοηθάει τους δανειστές. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν, ότι δεν μας τα δίνουν αυτά για μας. Αυτά τα δίνουν για να πληρωθούν οι οποίοι ήδη έχουν πληρωθεί, από ό,τι νομίζω άκουσα στον έλεγχο των λογιστικών, ότι είναι πληρωμένα 2,5 φορές ήδη μέσω των τόπων το χρέος του κυρίως. Άρα δηλαδή θα πρέπει και εμείς να ζήσουμε. Δεν είναι δυνατόν οι νέοι μας πλέον, δεν έχουν κανένα όραμα, δεν περιμένουν τίποτε, δεν έχουν καμία ελπίδα. Και αυτό είναι το πρώτο για να πεθάνει μια χώρα. Να σας κάνω εγώ όμως την πρόταση. Δηλαδή, μας κάνουν κούρεμα του χρέους. Ναι. Εντάξει, Ευρωπαίοι. Και είμαστε και στο ευρώ. Δεν είναι καλά αυτό. Δεν είναι ωραία λύση. Όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θα έχει και κούρεμα. Έχουμε και ευρώ. Ναι, εφόσον κάνουν το κούρεμα, πλέον η υποστήριξη της δραχμής δεν θα είναι τόσο έντονη. Δεν λέω για τη δραχμή, να παραμείνουμε στο ευρώ. Ναι, το ίδιο δεν λέμε. Δεν θα πάμε στην δραχμή. Να μην πάμε εκεί, ναι. Ναι, λοιπόν, όμως, και θα περιμένουμε λοιπόν, να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διαλυθεί, αν όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, η οποία όλοι λένε τώρα ότι δεν μπορεί, ότι είναι τόσο άρρωστη ώστε δεν μπορεί να επιβιώσει. Γιατί είναι άρρωστη? Είναι άρρωστη η Ευρωζώνη, διότι πρώτον έχει ήδη την υψηλή ενεργία, δεύτερον έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη, και γιατί το νόμισμά της δεν μπορεί να σταθεί, δηλαδή μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει, μία δεν εξυπηρετεί ακριβώς τις αγορές της. Ναι. Και υπάρχει και μία άποψη ότι
η Γερμανία πλέον, η οποία είναι ο κυρίος και αυτός ο οποίος κυρίως κέρδισε από το ευρώ, κυρίως αυτή, δεν ενδιαφέρεται πλέον για το ευρώ και θα ήθελε, υπάρχουν πολλοί οποίοι θα ήθελαν να γυρίσουν στο Μάρκο. Ποια είναι σήμερα η Νορβηγία, είναι που έκαναν σήμερα, ναι, ή η Φιλανδία, που έβγαλαν νέα κυβέρνηση, η οποία είναι αντιευρωπαϊκή, έτσι. Νομίζω είναι η Φιλανδία, νομίζω. Λοιπόν, έβγαλαν αυτή καθαρός η νέα που πήγαινε στο Eurogroup, η πρωθυπουργός, ποια ήταν η Ξανθιά, από ποιο μέρος ήταν, από τη Φιλανδία ή από την Νορβηγία. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, περιμένουν τώρα το αποτέλεσμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είναι πάρα πολύ εναντίον της του ευρώ. Και μέσα στα κράτη όλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης υπάρχουν πάρα πολλοί ευρωσκεπτικιστές. Δεν είναι πλέον όπως παλιά ο ενθουσιασμός για το καινούργιο νόμισμα, για το ευρωπαϊκό νόμισμα, για το κοινό νόμισμα κτλ. Και βλέπουν ότι δεν προχωρεί αυτό, ότι έχουν ύφεση, ότι έχουν ανεργία και ότι δεν έχουν προοπτική με αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να επιβιώσει. Δεν νομίζω εγώ και δεν νομίζουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση, που πολλοί προβλέπουν ότι έρχεται, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει το ευρώ. Άρα τότε θα έχουμε την ίδια τύχη, αν γίνει το κούρεμα που λέμε, θα έχουμε την ίδια τύχη με όλη την Ευρωζώνη, που θα επανέλθουμε στα εθνικά μας νομίσματα. Ουσιαστικά ο μόνος ωφελημένος τρόπον την Α από την όλη κατάσταση με το ευρώ είναι η Γερμανία. Ναι, αυτό είπα. Είναι η Γερμανία. Ο μόνος και πολύ λιγότερο, και τώρα όχι πλέον, η Γαλλία. Αυτή είναι. Ίσως και η Πολωνία, δεν ξέρω, μπορεί και η Πολωνία να είναι, έχει και αυτή μια ανάπτυξη αρκετά γρήγορη. Η δορυφόρη της Γερμανίας είναι πάρα πολύ υπέρ της, του ευρώ, δηλαδή τους δορυφόρους αυτούς που ήταν οι σκανδιναβικές χώρες αρκετές, η Πολωνία οπωσδήποτε, η Σλοβακία οπωσδήποτε. Αλλά για μας είμαστε πράγματι τώρα ειδική περίπτωση, γιατί έχουμε χάσει την οικονομία μας, δεν έχουμε πλέον οικονομία, δηλαδή είναι κάτι το τραγικό, αρχίζοντας από τη γεωργία. Και βέβαια, όταν πηγαίνεις σε ορισμένους δρόμους και είναι κλειστά, είναι μαγαζιά φαντάσματα πλέον. Είναι φαντάσματα τα μαγαζιά σε ορισμένους δρόμους των ελληνικών πόλεων, διότι δεν έχουν βάλει λουκέτο. Πώς πιστεύετε όμως ότι μια κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί για τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ούτε τέτοια βούληση, ναι, εντάξει, ούτε τέτοιο σχέδιο. Δεν έχω δει δηλαδή κάτι. Μιλάμε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Ναι. Όλες οι άλλες χώρες που είναι στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τώρα που είμαστε πλέον πολύ, σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά εδώ και θα έλεγα 3 χρόνια, έχουν πλάν B για το τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλάδα έχει πρόβλημα και τι έχουμε όλο το καταστατικό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει καθόλου, και δεν συμφωνώ καθόλου, και είναι απλώς ένας τρόπος τρομοκρατίας μας, το πιστεύω αυτό, όταν λένε ότι είναι εντελώς εξασφαλισμένοι αυτοί και ότι δεν θα έχουν επιπτώσεις. Γιατί όπως αν σε περίπτωση που εμείς θα έχουμε Brexit, γιατί όπως εμείς πηγαίνοντας στο υποθετικά στην δραχμή, δεν μπορεί κανείς να πει πώς θα είναι η κατάσταση. Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτή μπορεί να γίνει ένα ντόμινο, και είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα γίνει ένα ντόμινο με 3 δισεκατομμύρια που θα χάσουν κυρίως η Γερμανία, δηλαδή,
και όλοι οι υπόλοιποι κατά ένα ποσοστό από αυτό το οποίο θα γίνει από μια αναστάτωση στις αγορές κτλ. Δεν θα είναι γιατί η ευρωζώνη έγινε για να είναι διαρκείας, όχι για να είναι ο ένας να μπαίνει και ο άλλος να βγαίνει. Άρα δηλαδή μπορεί στα πλαίσια αυτά, προκειμένου και αυτοί να μην έχουν, γιατί εκεί είναι το θέμα και νομίζω ότι δεν έχει γίνει είσοδος εθνικό νόμισμα, κυρίως λόγω της επέμβασης των Ευρωπαίων, οι οποίοι τους εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Και κάνουν μια προπαγάνδα εναντίον. Ναι, και βέβαια εδώ πρέπει να έρθουμε και να σκεφτούμε τη δική μας θέση, δηλαδή το ότι αν παραμείνουμε, αυτό σημαίνει ότι τους κοστίζει πολύ λιγότερο να έχουν κάποιον στην εντατική παρά αυτός να φύγει από το νοσοκομείο. Εντάξει, άρα αυτό σημαίνει ότι το μέλλον όμως για τους κατοίκους της χώρας είναι ζωφερό. Γιατί, να σας πω κύριε Δελιβάνε, που το άκουγα και σήμερα σε κάποια σημειότυπα από χτες από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και τα λοιπά. Σου λέει, εμείς λέει που θα είμαστε στο ευρώ και αυτά, θα έρθει η ανάπτυξη. Πρώτα να εξηγήσω, το έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, όχι να τους εξηγήσουμε το εξής. Ανάπτυξη δεν συνεπάγεται και κοινωνική ευημερία. Α, βέβαια, άμα υπάρχει μεγάλη ανισότητα, φυσικά δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ανάπτυξη στους αριθμούς. Εντάξει, βλέπει η Γουατεμάλα, εντάξει, έχει ανάπτυξη στους αριθμούς και να υπάρχει μια τρομακτική εξαθλίωση του πληθυσμού. Ακριβώς. Άρα δεν συζητάμε τέτοιο πράγμα. Νομίζω κάποιος Έλληνας δεν θέλει να εξαθλειωθεί γι' αυτό. Όχι. Ναι. Άρα εδώ πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση εντατικής μέχρι θανάτου, οπότε εκεί πέρα θα εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση και γίνεται διέξοδος. Δεν υπάρχει διέξοδος, ωραία, τι διέξοδος δεν υπάρχει. Η χώρα είναι τελειωμένη με αυτό. Γι' αυτό εγώ τολμώ και λέω και σκέφτομαι την δραχμή. Μόνο γι' αυτό, όχι στα καλακαθούμενα. Κανείς στα καλακαθούμενα δεν θα πήγαινε στην δραχμή ή στα καλακαθούμενα. Γιατί? Εδώ όμως, όταν είσαι τελειωμένος από τη μία μεριά, το ένστικτο της επιβίωσης σου λέει να κοιτάξω κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να μου δώσει ελπίδα. Και θα δώσει ελπίδα εκεί. Γιατί υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν πιστεύουν καθόλου στις ικανότητες των Ελλήνων και σου λένε ποιοι θα κάνουν την ανάπτυξη. Εμείς είμαστε, λέει, ανίκανοι να κάνουμε ανάπτυξη. Καλά, η νοοτροπία της ψωροκόστενας. Είναι χρόνια τώρα. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το παρελθόν μας λέει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε μεγαλουργήσει σε δύσκολες ώρες. Για ποιο λόγο? Και βεβαίως χρειαζόμαστε έναν ηγέτη ο οποίος να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και να μπορεί να τον οδηγήσει σε μία άλλη καλύτερη κατάσταση. Θέλω να πω κάτι το οποίο το έχω επαναλάβει πολλές φορές και το οποίο είναι πάνω στο μυαλό μου. Αυτό δεν λέει ότι λύεται το θέμα, το πρόβλημα αυτό. Όταν σπούδαζα στην London School of Economics, ήταν τα τρία πανεπιστήμια και Οξφόρδης και το Cambridge, ναι. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε και κάποιος μιλούσε από πολύ, πολύ γνωστός. Ο Ρόστοου, τον οποίο εγώ σας τον δίδαξα, αλλά τώρα πλέον ούτε διδάσκεται, είναι χρόνια. Έκανε μία διάλεξη καταπληκτική, η οποία μου μπήκε μέσα στο μυαλό. Έφερε ιστορία, αυτός ήταν οικονομολόγος ιστορικός. Έφερε πάρα πολλά παραδείγματα από χώρες οι οποίες ήταν υποανάπτυκτες, με πολλά προβλήματα και οι οποίες άρχισαν μια τρομακτικά γρήγορη ανάπτυξη αφού δέχτηκαν από έξω μια εθνική προσβολή. Δηλαδή η εθνική προσβολή σε κάνει και συνειδητοποιείς ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, πρέπει να αντιδράσω. Και άρχισα μία ανάπτυξη αυτές οι χώρες που... και πάρα πολύ γρήγορα αναπτύχθηκαν. Και αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή τώρα εμείς έχουμε όχι μία, έχουμε επί σειρά ετών, είμαστε με μία εθνική προσβολή. Συνεχώς δηλαδή είμαστε στον τοίχο. Ναι. Με ειρωνίες, με διάφορα τέτοια πράγματα. Και ξέρετε, μπορεί να μην μας αρέσει ο Α ή ο Β ή ο Γ που είναι στην κυβέρνηση
και μπορεί κάλλιστα μεταξύ μας να λένε αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, αλλά εγώ δεν ανέχομαι οι άλλοι να μου λένε αυτά τα πράγματα, για αυτούς οι οποίοι είναι κλεμμένοι εδώ πέρα μέσα. Δεν το ανέχομαι ως Ελληνίδα δηλαδή. Άμα θα πάμε να πάρουμε ένα ουζάκι, να πάρουμε ένα καφέ, θα πούμε μεταξύ μας. Ξέρεις, δεν μ' αρέσει πως δίνεται ο τάδε ή δεν μ' αρέσει πως μίλησε η τάδε. Θα τα πούμε αυτά. Ή δεν ξέρει τι λέει η άλλη. Θα τα πούμε αυτά. Αλλά δεν θα τα πούμε με ξένους. Αυτό δεν το ανέχομαι. Μιλάτε για το επεισόδιο της Χριστίνα με το καλοφάκι. Ναι. Αυτό δεν πιστεύω είναι σωστό. Αν μου αρέσει. Δεν έχει καμία σημασία αν μου αρέσει όχι. Είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Επομένως, οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να το σέβονται. Δεν μπορεί να φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Ναι, το θέμα αυτό της υποτίμησης το βλέπουμε, το έχει ενστερνιστεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος του λαού. Γιατί και χτες πάλι, παίρνοντας πατώ στο χθεσινό, επειδή είδα διάφορα βιντεάκια σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα, σου λέει ότι πρέπει να τους πληρώσουμε, γιατί οι κορόιδα είναι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί κτλ. Δηλαδή, ή μου είπαν φίλοι που μένει στην Ελβετία ότι ξέρεις, ντρεπόμαστε έξω να βγούμε και να πούμε ότι είμαστε Έλληνες, γιατί μας θεωρούν ότι τους φάγαμε τα λεφτά. Δηλαδή κάποια στιγμή. Λεφτά φάγαμε, δεν φάγαμε καθόλου λεφτά, φάγαμε λεφτά. Εννοείται και δηλαδή εδώ κάποια στιγμή και αν θέλετε την επόμενη φορά που θα κατεβείτε στην Αθήνα, να κάτσουμε λίγο να δούμε ποιος έφαγε πιανού τα λεφτά. Ακριβώς. Εντάξει. Θα πάρουμε εδώ πέρα χαρτί και μολύβι. Εντάξει. Τα στοιχεία μας να δούμε ποιος έφαγε πιανού τα λεφτά. Αν φάγαμε εμείς τους Ευρωπαίους ή αν φάγανε αυτοί τα δικά μας. Χώρια η αποζημίωση. Καλά. Εντάξει. Μόνο τα υπόλοιπα. Καλά, ναι, για να μάθει ο κόσμος. Γιατί μέσω του YouTube και τα λοιπά μας βλέπουν και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ακούνε ναι, αυτή την προπαγάνδα, η οποία βέβαια αυτό το είχαμε συζητήσει και πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο, ότι και είπαμε το εξής και θέλω να το ξέρουν και αυτοί που μας ακούνε, ότι υπάρχουν δύο μέθοδοι χειραγώγησης. Η υποτίμηση, δηλαδή να σε υποτιμώ συνέχεια σαν άνθρωπο, εντάξει, και η υπερτίμηση, δηλαδή η κολακία, να σε κολακεύω συνέχεια και να φτιάχνω την αυλή. Προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί η υποτίμηση που γίνεται στον ελληνικό λαό δεν είναι τυχαία, είναι ένας τρόπος ελέγχου, όπως και η διασπορά του φόβου. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σωστά. Φυσικά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αλλά πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι. Εμένα με στεναχωρεί τρομερά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα πάρουμε όλα κομματικά. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε να έχουμε πρώτα το οποιοδήποτε κόμμα. Το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία κινδυνεύει και στην οποία αυτή αν πάθει κάτι, όλοι παθαίνουμε κάτι. Βέβαια. Το άφησα αυτό γιατί εντάξει, κάποιο ξεχνά εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα το κάνω όμως ένα ερώτηση. Πολλοί μας λένε ότι ξέρεις, άμα δεν τους πληρώσουμε, οι δανειστές θα μας στείλουν το στρατό. Λοιπόν, υπάρχει μεταξύ των ποινών, οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιες, είναι καλά, η απομόνωση από τις αγορές, αυτό είναι πάγιο. Όποιος κάνει πτώχευση και όποιος δεν πληρώνει, στην αρχή είναι αποκλεισμένος από τις αγορές. Όχι, χρόνο 1,5. Ναι, ακριβώς, 3 χρόνια περίπου το μέσος όρος. Αλλά μπορεί και πριν. Και βεβαίως μπορείς να βρεις από αλλού βήματα. Δηλαδή μπορεί να βρεις κάποιες πιστώσεις από μη δανειστές και στους δανείσου. Μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι κάνουν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι στο εξωτερικό. Και το τρίτο είναι ο πόλεμος. Αυτό που είπατε ότι στέλνουν το στρατό, εντάξει, δεν στείλουν το στρατό, τι να κάνουμε. Δηλαδή, γελό είναι τραγικό, δεν είναι για γέλια. Αλλά δεν νομίζω ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση θα στραφεί εναντίον Ευρωπαϊκής χώρας. Όλα αν τα περιμένεις θα μου πεις, εντάξει. Ναι, αλλά δεν γίνεται και... Όχι, μα δεν έχει γίνει. Πάντως, δηλαδή αυτό τα απόφυγε άμεσα, γιατί σας είπα ότι χθες έκανα μία διάλεξη γι' αυτό ακριβώς το θέμα και διάβασα κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ πρόχειρα.
Είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό ο πόλεμος δηλαδή, και κυρίως σε αφρικανικές χώρες έχει γίνει και όχι σε ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς θα έχουμε πολλές πρωτιές. Αν πτωχεύσουμε, θα είμαστε η πρώτη χώρα μέσα στην Ευρωζώνη που θα πτωχεύσει. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Και η δεύτερη πρωτιά είναι ότι θα είμαστε η πρώτη χώρα που, αν και θα πτωχεύσει, δεν θα μπορεί να κάνει, μάλλον όσο είχε το χρέος και τα λοιπά, δεν μπορούσε να κάνει υποτίμηση της εξωτερικής αξίας του χρήματός της. Που αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τώρα κάναμε εσωτερική υποτίμηση. Mm-hmm. Δηλαδή μειώσαμε μισθούς και συντάξεις. Ενώ διαφορετικά θα μειώνουμε την εξωτερική αξία της δραχμής, και αν είχαμε κάποια προϊόντα, αυτά θα γινόταν φθηνότερα και θα μπορούσαν να τοποθετηθούν. Αλλά πάντως στο εσωτερικό δεν θα είχαμε αυτό το χάρι το εσωτερικό. Αλλά εδώ κάναμε και εσωτερική υποτίμηση, ρίξαμε μισθούς και συντάξεις, ναι, οριζόντια. Ακριβώς. Χωρίς καμία κοινωνική. Είτε πλούσιος, ναι, εσύ και έχεις 10.000, είτε εγώ έχω 300 το μήνα, το ίδιο εγώ πλέον. Ναι, δηλαδή η κοινωνική αναλυσία στον έπαθρο. Και από την άλλη όμως, δεν έχω μείωση των τιμών, γιατί επειδή πρέπει να καλύψω το χρέος, αυξάνω τη φορολογία, αλλά αυξάνω και τις τιμές των προϊόντων. Μα βέβαια. Είναι κοκτέιλ θανάτου. Μα είναι κοκτέιλ θανάτου, και πάντα και ο μόνος τομέας ο οποίος είχε σταθεί στα πόδια του και μας έτρεφε κατά κάποιο τρόπο, ήταν ο τουρισμός. Mm. Τώρα καταστρέφεται και ο τουρισμός. Πάει και αυτός. Βάζουμε υψηλό ΦΠΑ στον τουρισμό. Βέβαια στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών, αλλά είναι και γενικότερα στην επιχειρηματικότητα. Αυτός που θα έρθει θέλει να αισθάνεται αισιοδοξία, ότι είναι σε ένα περιβάλλον ασφαλές και ότι όταν αυτή τη στιγμή και στον τουρισμό τους δίνουν εντολή, το άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, να έχουν χρήματα μαζί τους οι τουρίστες, γιατί δεν θα λειτουργούν τα ATM. Δηλαδή, ας πούμε, μια τρομολαγνία από όλο το ένθεν και κήθεν, και βλέπω ότι δυστυχώς οι κυβερνήσεις μέχρι στιγμής, γιατί δεν το τοποθετώ ανάλογα με τα κόμματα, δεν έχουν δουλέψει καθόλου στο επικοινωνιακό επίπεδο για να δούμε και να ενημερώσουμε και το ξένο κοινό για περί τίνος πρόκειται. Και αφήνουν αυτή την τρομολαγνία να καταστρέφει και τη μόνη εκμάδα, ξέρω εγώ, που θα μπορούσε να βγάλουμε κάποια χρήματα, που είναι ο τουρισμός. Ακριβώς. Ναι. Και τον διαλύουμε και αυτόν παντελώς, και δεν μπορώ να καταλάβω πού θα πάει αυτή η κατάσταση και με τον τουρισμό. Τώρα, αν γίνει αυτό με καλούς τρόπους, με σοβαρούς τρόπους κλπ, αυτός ο λογιστικός έλεγχος, ελπίζω ότι κάποια πράγματα θα γίνουν συνειδητά στο εξωτερικό, δηλαδή θα πάψουν να πιστεύουν ότι μας πληρώνουν για να κάνουμε μια πολυτελή ζωή, δηλαδή εδώ πέρα. Mm. Θα καταλάβουν ότι εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λιμοκτονούν, οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια, ξέρω ότι έχετε σκυλάκι, έχω κι εγώ σκυλάκι, το βγάζω το πρωί και κοιτάζω αλλού όταν βλέπω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται εντελώς αξιοπρεπείς, να ψάχνουν στα σκουπίδια, να παίρνουν ό,τι έχει μείνει από ένα καφέ, και να, δηλαδή είναι πράγματα φοβερά αυτά, δεν είναι, και θα είναι η ντροπή της Ευρώπης σε μερικά χρόνια αυτό το οποίο έχουν κάνει στην Ελλάδα. Διότι θα μπορούσε να γίνει με πάρα πολλούς άλλους τρόπους. Ας αφήσουμε βέβαια ότι το πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μας έδινε το επιτόκιο με βάση το σύμφωνο σταθερότητας, έπρεπε να είναι σε όλες τις χώρες το ίδιο, ανεξαρτήτως του ότι οι χώρες του Νότου είχαν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό. Λοιπόν, ερχόταν το επιτόκιο σε εμάς, σε πολλές περιπτώσεις, αρνητικό. Οπότε έλεγε ο καθένας, γιατί να μην κάνω δάνειο. Είναι χάρισμα μου το κάνουμε. Και αυτό ενισχυόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ας αφήσουμε τα πλοία τα οποία έγερναν και τα αεροπλάνα τα οποία δεν προχωρούσαν και μας υποχρέωναν αυτά να τα αγοράσουμε.
Είναι πολλά τα θέματα. Και, και βεβαίως, εντάξει, θα μου πεις γιατί εμείς δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Δεν το σκεφτήκαμε. Ότι δεν έπρεπε ποτέ να μπούμε, δεν το σκέφτηκε ούτε η Ισπανία, ούτε η Ιταλία, που κατά κάποιο τρόπο δεν είχαν την ανάπτυξη των βορείων χωρών, που δεν έπρεπε ποτέ να μπούμε σε μια τέτοια ένωση. Αυτό ήταν, είναι, δηλαδή, από το πρώτο έτος παλαιότερα διδασκόταν αυτό το πράγμα σε όλες τις σχολές τις οικονομικές, ότι σε καμία ένωση οικονομική δεν πρέπει να υπάρχουν χώρες με πολύ μεγάλες διαφορές της ανάπτυξης, γιατί, διότι στην πορεία πηγαίνει εναντίον αυτών των ασθενέστερων, είναι δηλαδή νόμος αυτό. Μα να σας πω κάτι, εδώ φαίνεται σαν επιστήμη η απλή λογική, ναι. Δηλαδή εάν εγώ προσπαθώ να καταναλώσω το ίδιο με μία πολύ πλούσια κοινωνία. Εντάξει, ας πούμε με την κυρία Γελοπούλου. Ναι, δεν ναι. έχω σύγκριση οικονομική με την κυρία Γελοπούλου. Είμαι σίγουρη ότι θα καταστραφώ εγώ. Στην προσπάθειά μου να την φτάσω, θα καταστραφώ. Γιατί το διαθέσιμο εισόδημά της είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό μου. Δεν υπάρχει καμία άκρη, βεβαίως. Και να μου δώσει δάνειο για να μπορέσω να πάρω την τσάντα. Και εσύ θέλετε και άλλο δάνειο, και άλλο δάνειο, και άλλο δάνειο για να θέσετε εκεί πέρα, ναι. Δηλαδή αυτά είναι θέματα απλής λογικής που νομίζω στο πλαίσιο της παραπληροφόρησης χρησιμοποιούν τη δικιά μας την τεχνική ορολογία ορισμένη. Ο μέσος άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, σου λέει «Α, ωραία μας τα είπε, δεν κατάλαβε τίποτε» και θολώνει το μυαλό. Και πλέον δεν ξέρω τι γίνεται και πιάνει, ας πούμε, οδηγείται η κρίσιμη μάζα του πληθυσμού στην απελπισία. Ενώ δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, είναι θέματα απλής λογικής. Βέβαια υπήρχε και ο αντίλογος και υπάρχει ότι σου λέει εμείς είμαστε ένα μικρό κράτος. Είμαστε ψωροκόστινα. Δεν μπορεί η ψωροκόστινα που πάντοτε από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ήταν δημιούργημα των ξένων δυνάμεων. Με ό,τι ξένες δυνάμεις έχουν κάνει στην Ελλάδα, πάλι δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή είναι πάλι. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη η ανασφάλεια σε αυτό. Πολύ μεγάλη αλήθεια σε αυτό, βεβαίως. Και έχουμε και πάρα πολύ επικίνδυνα σύνορα. Δηλαδή πολύ εκτεταμένα και πολύ, πολύ επικίνδυνα σύνορα. Επικίνδυνος μάλλον γείτονες, όχι σύνορα. Ναι. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε μόνοι. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά από αυτή την περίπτωση μέχρι που να πούμε και στην Ευρωζώνη δεν υπήρχε λόγος. Ναι, σωστά. Δηλαδή, αν είναι να παντρευτείς και να δυστυχήσεις, καλύτερα μόνο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί και η κυρία Δελιβάνη πρέπει να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Σίγουρα όμως, επόμενη φορά που θα κατέβει, θα ξανάρθετε. Βεβαίως, είναι δυνατόν να ντυθώ στο παλιά μου φοιτήτρια. Θα ξανάρθει και ή θα το οργανώσουμε, μάλλον διαφορετικά θα σκεφτούμε, αλλά πολύ πιθανό να δούμε και λίγο τα νούμερα. Θα τα δούμε. Για να πάρει και λίγο επάνω του. Θα σας στείλω το βιβλίο αυτό και θα δείτε τι έχει νούμερα εκεί και θα το ψάξουμε και από τα καινούργια. Θα τα πούμε με απλό τρόπο και να γίνουν κατανοητά. Ακριβώς, για να μην ντρέπονται, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ, ειδικά στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, το αίσθημα που έχουν της ντροπής ότι είναι Έλληνες επειδή. Εγώ δεν έχω ένα αίσθημα, εγώ έχω μάλλον αντίθετο αίσθημα, ότι είμαι από μια χώρα η οποία αποτελεί τη βάση όλης της Ευρώπης, σε βάση περιπτώσει, γιατί να είμαι μείον. Σωστά, αλλά δεν πρέπει να αισθάνονται όμως όλοι έτσι, οπότε θα το δουλέψουμε εμείς προσωπικά. Οι μορφωμένοι, κυρίως Γάλλοι, το ξέρουν και το σέβονται πάρα πολύ αυτό. Οι μορφωμένοι, με παιδιά, όχι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.